Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι από το ΙΚΙ, δεν θα μιλήσω τόσο πολύ για τις αρετές του συγκεκριμένου προγράμματος, αλλά για τα τρία θέματα τα οποία θίξατε. Πρώτον, έχει πολύ μεγάλη σημασία οι ακροατές μας να συνειδητοποιήσουν ότι μετά από εξαιρετικά σκληρή προσπάθεια του τελευταίου 1,5 χρόνου έως 2, το ΙΚΙ είναι ένα καινούριο ΙΚΙ. Και αυτό πρέπει να το χαιρετήσουμε. Έχει γίνει μια απίστευτη δουλειά. Έχουν προκηρυχθεί, έχουν αξιολογηθεί προτάσεις και όχι μόνο στο Erasmus Plus. Αυτό μας έχει δώσει αυτό το πρόσθετο αναγκαίο οξυγόνο και στις άλλες πρωτοβουλίες που παίρνουμε στις διάφορες βαθμίδες εκπαίδευσης. Το δεύτερο έχει σχέση με μια τραγική παρεξήγηση που οι παρεξηγήσεις όταν δημιουργούνται στο δημόσιο λόγο δυστυχώς είναι κακοπροαίρετες και όχι καλοπροαίρετες, όλος αυτός ο μύθος περί κατάργησης των εκδρομών. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι οι εκδρομές να γίνονται για λόγους ουσιαστικά εκπαιδευτικούς, ουσιαστικά πολιτιστικούς και να μην γίνονται για ψώνια. Το λέω γιατί έτσι πρέπει να λέγεται. Το να πηγαίνουμε ως άλοθη μισή ώρα σε ένα μουσείο και τις υπόλοιπες ώρες να μην κάνουμε τίποτα εκπαιδευτικό και πολιτιστικό, εμείς δεν μπορούμε να το ανεχθούμε ούτε παιδαγωγικά ούτε πολιτικά, αλλά δεν πρέπει να το ανέχεται και κανείς κοινωνικά. Ήμουνα πριν λίγες μέρες στη Γενέβη στο ΣΕΡΝ. Είδα παιδιά που ήρθαν από το σχολείο, από ένα σχολείο της Λευκάδας. Μιλήσαμε μαζί. Τα παιδιά είχαν ένα εξαιρετικά έντονο πρόγραμμα στο ΣΕΡΝ, όπως πρέπει να γίνεται. Είπαν αντίστοιχες επισκέψεις στο Auschwitz, είπαν αντίστοιχες επισκέψεις σε πολλά μουσεία, σε πολλά άλλα αδελφά σχολεία, όπως ακριβώς γίνεται και με την επίσκεψη των παιδιών από το εξωτερικό στην Ελλάδα. Πάτε στα μουσεία μας να δείτε πόσο σκληρά αυτά τα παιδιά περνάνε τη μέρα μέσα σε αυτό το πλαίσιο των εκπαιδευτικών και πολιτιστικών εκδρομών. Το τρίτο, για το Erasmus Plus. Είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε και τα απολογιστικά στοιχεία όταν είχατε την εκδήλωσή σας για τα 30 χρόνια. Είναι ένα εξαιρετικά επιτυχημένο πρόγραμμα. Πολλές φορές ασκούμε κριτική σε διάφορα θέματα πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι εδώ είναι ένα πρόγραμμα που πρέπει να το χειροκροτήσουμε, να το αγκαλιάσουμε και να το ενισχύσουμε πάρα πολύ, γιατί είναι από αυτά τα προγράμματα που συμβάλλουν πάρα πολύ σε αυτό το πράγμα που λέμε την ευρωπαϊκή ενοποίηση. Όλες οι δραστηριότητες έχουν σαν στόχο την αλληλογνωριμία και μέσα από αυτό την αλλαγή των προκαταλήψεων, την αλλαγή των αντιλήψεων για πάρα πολλά πράγματα, όπως και την υιοθέτηση πάρα πολύ καλών πρακτικών ξένων που τις υιοθετούμε εμείς, αλλά και το αντίστροφο δικές μας που από ό,τι καταλαβαίνω πάρα πολλοί ξένοι τις έχουν υιοθετήσει. Με αυτή την έννοια είναι ένα πραγματικά εξαιρετικά σημαντικό πρόγραμμα. Καταλαβαίνω τώρα ότι μετά από τεράστιες προσπάθειες του ΙΚΙ και διαχειριστικά μαζί με το ΙΝΕΔΙΒΗΜ έχουν λυθεί πολλά προβλήματα και καλό πραγματικά όλους όσοι μπορούν να κάνουν αίτηση σε αυτό να προχωρήσουν στις αιτήσεις ώστε να έχουν τα ευεργετήματα ενός εξαιρετικού σημαντικού προγράμματος. Θέλω πάλι να ευχαριστήσω τους συντελεστές του ΙΚΙ, γιατί γνωρίζουμε ότι χωρίς εσάς όλα αυτά είναι ωραίες ιδέες που απλώς δεν περπατάνε. Σας ευχαριστώ πολύ.